Γιάννη, η συνένεση των κομμάτων στο θέμα ειδικά τη ψήφου των αποδήμων φαίνεται ότι έχει φέρει καρπού και έτσι έχουμε σήμερα σε διαβούλευση, όπω είπε και εσύ, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκλογικό νόμο, που περιλαμβάνει σαφώ και την ψήφο των αποδήμων. Είναι σημαντικέ οι αλλαγές που προβλέπονται μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο μετά τη διαβούλευση θα κατατεθεί στη Βουλή, θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την αύξηση των βουλευτών επικρατεία από 12 σε 15 και αυτό βεβαίω έχει ω συνέπεια τρει εκλογικέ περιφέρειε να χάνουν βουλευτέ. Είναι μια έδρα στο νότιο τομέα Αθηνών, στην Αχαία και στην Α Αθηνών. Επίση προβλέπονται και κάποιε άλλε σημαντικέ αλλαγέ, αν μπορούμε να δείξουμε και τη σχετική κάρτα. Βεβαίως, Μεταξύ αυτό κάρτα, είναι η μετάδοση είναι η μετάδοση λοιπόν του αριθμού των ψηφισάντων κατά τη διάρκεια τη ψηφοφορία, η ταχεία μετάδοση αποτελεσμάτων μέσω κινητού ή τάμπλετ, η ηλεκτρονική αίτηση για του ετεροδημότε, τέλο στην ουσία τα ΚΕΠ, θα μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά αυτέ οι αιτήσει, δυνατότητα ημερήσια αποζημίωση για μέλη εφορευτικών επιτροπών, ελάχιστο χρόνο διενέργεια εκλογών από 24 έω 30 μέρε και ανακήρυξη των βουλευτών από τον Άριο Πάγο. Εγώ απλώ να θυμίσω κλείνοντα, Γιάννη, ότι την Παρασκευή στην Επιτροπή για τη Σταγματική Αναθεώρηση θα έχουμε την τελική ψηφοφορία επί των άρθρων που θα μπουν προ αναθεώρηση λίγο πριν από την Ολομέλεια και σε αυτά περιλαμβάνονται, περιλαμβάνονται και οι αλλαγέ στο άρθρο 53 που αφορούν την ψήφο των αποδήμων. Στέλαβα μιχάηλ σε ευχαριστούμε πολύ.